ένα περίπτερο που εδώ θα ανακαλύψουμε γεύσεις. Γεύσεις οι οποίες έχουν παράδοση και τις οποίες μπορούμε να τις βρούμε σε φέτα. Έχω δίπλα μου τον κύριο Μωυσή Μωυσιάδη, ο οποίος θα μας μιλήσει λίγο για το τι, από πού έχει ξεκινήσει η ιστορία των τριγιών σας και τι μπορούμε να βρούμε εδώ πέρα σε εσάς. Καλησπέρα σας, είμαι ο Μωυσή Μωυσιάδης. Το 1971 στον Ιδρώο Καμποκαμπάλας, ο παππούς μου ο Μωυσής ξεκίνησε αυτή τη δραστηριότητα των τυροκομικών βιώνων και παρήγαγε ένα τυρί, το τυρί Μωυσής, το οποίο υπάρχει μέχρι και σήμερα και είναι το βασικό μας προϊόν στην αγορά, στην τοπική και σε ευρύτερη, και στην ευρύτερη περιοχή. Από Ξάνθη, Δράμας, μέχρι και Θεσσαλονίκη. Παράγουμε παραδοσιακά προϊόντα πλέον. Εγώ είμαι τυροκόμος τρίτης γενιάς. Το 2014 έχω εισέλθει στην επιχείρηση. Είμαι ενεργό μέλος. Παράγουμε τυροκομικά προϊόντα. Το βασικό μας προϊόν του παππού, το τυρί, με την ίδια συνταγή, αναλύωτο. Απλά το έχουμε εξελίξει. Το έχουμε εξελίξει σε design. Η γεύση έχει μείνει η ίδια με τότε. Αναλύωτη στον χρόνο, ίδια. Είναι η ίδια, έτσι ώστε ο κόσμος να ψάχνει αυτή τη γεύση. Έχουμε μπει και σε ένα άλλο κομμάτι στυροκομείας πάλι. Κάνουμε και κατσικίσια προϊόντα. Κατσικίσιο τσαντίλας και κατσικίσιο τσαντιλάκι. Είναι δύο κωδικοί. Το τσαντιλάκι είναι πιο σκληρό, είναι πιο χαμηλή η υγρασία του. Και πλέον έχουμε μπει και σε ένα κομμάτι που είναι λίγο πιο ιδιαίτερο, πιο γκουρμέ. Και είναι το πιπεροτήρι, αν μπορώ να σας το δείξω κιόλας. Είναι αυτό που μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και είπα ότι θέλω να το δούμε και να το δείξουμε και θέλω να μου μιλήσεις λίγο για αυτή τη συνταγή. Επίστεψέ με ότι είναι ένα προϊόν που όποιος το τρώει δεν το αλλάζει με τίποτα και το ψάχνει. Και εγώ, ας πούμε, τρώω κάθε μέρα πλέον. Αλήθεια, είναι μίξη τυριού με πιπεριά. Είναι τυρί με πράσινη και κόκκινη γλυκιά πιπεριά, η οποία, ναι μεν δεν είναι καυτερό, το ψάχνουν ορισμένοι. Με την ορίμανση, η ορίμανση γίνεται μαζί με το τυρί, με στη φυσική του άλμη. Με την πάροδο της ορίμανσης δίνει μια ιδιαίτερη γεύση και ένα άρωμα, το οποίο το καθιστά αντικαθά στο κομμάτι από το οποιοδήποτε τραπέζι. Είτε τσιπουδάκι, είτε κρασάκι. Α, και αν θέλεις να εντυπωσιάσεις και ξανατραπέζει σε κάποιο καλεσμένο, μπορείς να το βγάλεις. Μπορείς να κάνεις ένα γεύμα με... Να κάνεις ένα τέτοιο καχλά, όμορφα και ωραία. Κάτι άλλο εντυπωσιακό που έχουμε να δούμε. Εντυπωσιακό, ακόμη δεν έχουμε κάτι ξεχωριστό. Αυτό είναι το πρώτο εγχείρημά μας. Το πρώτο, έτσι. Ναι. Έχουμε μπει και στα, συσκευασμένα. Όλα μας τα προϊόντα υπάρχουν στις συσκευασίες. 200 γραμμαρίων και στα ταπεράκια, σε κατσικίσιο 400 γραμμαρίων που μπορείτε να δείτε εδώ. Είναι το αυτή μικρό. Η συσκευασία, ναι. Και σε ταπεράκι των 800 γραμμαρίων. Ωραία. Είναι 400-800. Και οι συσκευασίες είναι αυτές. Όλα μας τα προϊόντα γίνονται σε αυτές τις συσκευασίες, όπως μπορείτε να δείτε και στο ψυγείο. Είναι όλες μας οι συσκευασίες εδώ. Ωραία. Να ρωτήσω εγώ πού θα σας βρούμε, το πιο βασικό. Σε όλα τα τοπικά μάρκετ, τα συνοικιακά, στην πόλη της Καβάλας, στην ευρύτερη περιοχή του νομού Καβάλας, θα μας βρείτε. Στο νομό Ξάνθης, σε όλα τα συνοικιακά μάρκετ και στην Κομωτινή. Το ίδιο και στη Δράμα. Υπάρχουν και στις μεγάλες αλυσίδες που εδρεύουν στην περιοχή μας. Ωραία. Η δική σας η έδρα, αυτή που ξεκινάω από την αρχή, η πρωτογενής, ποια είναι, πού εδρεύει, ας πούμε, το κτίριό σου? Βρισκόμαστε στις ιδιώκτες εγκαταστάσεις μας στην από Καβάλας. Ωραία. Είναι από την πόλη της Καβάλας, 60 χιλιόμετρα περίπου. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία, θέλουμε να σας γνωρίσουμε. Ευχαριστώ. Και εύχομαι και καλές πωλήσεις εδώ στην έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι ο απότερος σκοπός αυτός. Ο απότερος σκοπός είναι, να μας δει ο κόσμος, να δοκιμάσει τα προϊόντα μας και να μας προτιμήσει στη μετέπειτα πορεία μας. Να πούμε ότι βρισκόμαστε και αυτές τις μέρες στην έκθεση, που αυτός είναι ο λόγος που είμαστε εδώ. Σε ποιο περίπτερο που μας βρούνε? Βρισκόμαστε στο περίπτερο νούμερο 123, τυροκομικά Μωυσής. Και μπορεί ο κόσμος να έρθει να δοκιμάσει τα προϊόντα μας και να μας κρίνει. Ωραία. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να δοκιμάσουμε αυτές τις ωραίες γεύσεις που μας έχετε φέρει και να δούμε και να προτιμήσουμε τα προϊόντα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.